Και ο τελευταίος μας ομιλητής για σήμερα, που ανυπομονεί να ανέβει στο βήμα, είναι ο κύριος Ηλίας Βέρκος, αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ιστορίας, πολύ καλός συνάδελφος στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Το δεξί, ναι. Το δεξί. Α, okay. Καλησπέρα και από μένα. Η συμπλήρωση των 60 χρόνων λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συμπίπτει με ένα άλλο σημαντικό για την έρευνα της ιστορίας της πόλης γεγονός, τη συμπλήρωση δηλαδή 50 χρόνων από την έκδοση από τον Charles Edson στη σειρά της Ακαδημίας του Βερολίνου Inscriptiones Greke των επιγραφών της Θεσσαλονίκης και των περιχώρων της. Στη βιβλιοκρισία που συνέταξε με αφορμή την έκδοση του συντάγματος, ο James Cormack, η δράση του οποίου στη Μακεδονία είναι γνωστή, σημειώνει τα εξής. Η δημοσίευση αυτού του τόμου αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο για τη μελέτη της ιστορίας της Μακεδονίας, καθώς έρχεται μετά το πρώτο Διεθνές Συμπόσιο για την Αρχαία Μακεδονία και τα εγγένεια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε και για μισό αιώνα, η ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου κινήθηκε χέρι-χέρι με τη δημοσίευση, συνήθως με τον απαραίτητο ιστορικό σχολιασμό, των προερχόμενων από τη Θεσσαλονίκη επιγραφών, με οδηγό το Σύνταγμα του Έτσον. Σήμερα, ο αριθμός των δημοσιευμένων εν επίγραφων λίθων της πόλης ανέρχεται στις 1673. Νεότερα, μάλιστα, επιγραφικά ευρήματα, σε συνδυασμό με τα παλαιά, επαναπροσδιορίζουν τις θέσεις για ζητήματα που μας απασχόλησαν στο παρελθόν ή θέτουν νέα ερωτήματα. Ένα εξ αυτών, και αυτό είναι το θέμα της παρούσας ανακοίνωσης, αφορά το δίκτυο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών της ελίτ, το πλέγμα των μεταξύ τους σχέσεων, όσο και των σχέσεων με τις ελίτ των λοιπών μακεδονικών πόλεων, αλλά και τις διασυνδέσεις τους, συγγνώμη, με τη ρωμαϊκή διοίκηση και τον αυτοκράτορα. Ως αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα, επιλέγεται εδώ, και λόγω του περιορισμένου χρόνου, εκείνο της γνωστής τους περισσότερους από εσάς, οικογένειας του Τίτου Ελίου Γεμινίου Μακεδόνου. Η δράση αυτού και των απογόνων του τεκμηριώνεται από ένα σύνολο, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Νομίζω ότι δεν φαίνεται καλά και αν θέλετε να σας δώσω, να το κάνετε, να βάλετε PDF. Νομίζω φαίνεται στα καλά. Φαίνεται καλά. Καλά. Η δράση αυτού και των απογόνων του τεκμηριώνεται από ένα σύνολο 18 επιγραφών. Σε αυτές, με βάση προσωπογραφικά κριτήρια, θα μπορούσαν να προσθεθούν και άλλες, οι οποίες χρονολογούνται από τα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν έως το 260. Το αρχαιότερο μέλος της οικογένειας, το στέμα της οποίας αποκαταστάθηκε τελευταία από τον Παντελή Νίγδελη, ο Τίτος Έλιος Γεμίνιος Μακεδόν, τον βλέπετε πάνω με το πορτοκαλί, είναι γνωστός από μια τιμητική επιγραφή η οποία βρέθηκε στην Κασανδρεωτική πύλη. Αυτή ανηγέρθη με πρωτοβουλία της κόρης του, Γεμινίας Ολυμπιάδος, χρονολογείται μετά το 205-208 μετά Χριστόν και περιγράφει όλα τα στάδια της καριέρας και της κοινωνικής δράσης του τιμωμένου. Εκτός από τα τοπικά αξιώματα του πολιτάρχη και του γυμνασίαρχου, ο Τίτος Έλιος Γεμίνιος Μακεδόν υπήρξε μεταξύ άλλων άρχον του Αττικού Πανελληνίου και πρώτος γενόμενος άρχων Πανελλήνων από τις Λαμπροτάτης Θεσσαλονικαίων πόλεως. Από την έκφραση «δόντα εξ υποσχέσεως στην βασιλικήν ταύτην, το τονίζω, ξύλων πύχης μυρίους», στους στίχους 11 έως 13, με το πράσινο στην επιγραφή, προκύπτει ότι το μνημείο ήταν στημένο στη βασιλική για την κατασκευή ή ανακαίνιση της οποίας ο τιμόμενος παραχώρησε μέρος ή πιθανότατα το σύνολο της απαιτούμενης ξυλίας 10.000 πύχης. Για το ζήτημα που μας απασχολεί εδώ, δύο σημεία του κειμένου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, η ένδειξη στους στίχους 6-7 «γράψαντα διαβίου» ή «ράψαντα διαβίου» της αυτοκράτορση και δεύτερον, η αναφορά στους στίχους 13 έως 15 ότι ο Τίτος Έλιος Γεμίνιος Μακεδόν υπήρξε λογιστής, κουράτο ρεΐ πούμπλικε, εκθείας προστάξεως της Απολωνιατών πόλεως της προς το Ιωνίο κόλπο. Αν και δεν αποκλείεται, στην περίπτωση των στίχων 6-7 να βρισκόμαστε ενώπιον μιας λαθασμένης ανάγνωσης, μιας λέκτιο φάλσα. Και γι' αυτό οι ερμηνείες που προτάθηκαν μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές,
Ως βέβαιο πρέπει να θεωρηθεί ότι εδώ περιγράφεται η σύνδεση του προσώπου με τον αυτοκρατορικό οίκο, τουλάχιστον από τα σωζόμενα ίχνη σήμερα των γραμμάτων. Και αυτό δικαιολογεί, ερμηνεύει κατά την άποψή μου και την επιλογή του ως λογιστού της Απολωνίας. Ως γνωστόν, οι κουρατόρες rei publicae, ελληνικά λογιστέ, είναι αξιωματούχοι οι οποίοι διορίζονται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των πόλεων. Η σχέση αυτή δηλώνεται στις επιγραφές, το βλέπετε δεξιά όπως κοιτάτε, με τη διατύπωση δοθείς λογιστής υπό το Θεοτάτο Αυτοκράτορος ή ακόμα εκ βασιλικής γνώσεως, μέσω της γνωριμίας του δηλαδή με τον βασιλιά, με τον αυτοκράτορα, συγγνώμη, και τις αντίστοιχες λατινικές curator datus ab imperatore ή curator rei publicae ex epistula imperatoris. Την σχετική αποστολή αναλαμβάνουν τόσο μέλη της συγκλητικής και υπικής τάξης, όσο και μέλη της ελίτ των πόλεων, σε συνεργασία μάλιστα με τις οποίες επιλέγονται κάποιες φορές τα σχετικά πρόσωπα. Με βάση τα λιγοστά παραδείγματα που διαθέτουμε από τη Μακεδονία, το ρόλο του curator rei publicae αναλαμβάνει εδώ συνήθως ο ταμείας της επαρχίας, ο κβέστορ ή ακόμα και ο προκόνσουλ, δηλαδή ο ίδιος ο διοικητής, ο αντίπατος. Για την υπηρεσία του ως λογιστού τιμάται παραδείγματος χάρη από την αποικία των Βουθρωτίων ο αντίπατος της Μακεδονίας, Μάρκος Ούλπιος Άνιος και Ινδιανός, ως πάτρον και ευεργέτης δικαιοσύνης ένεκα και Χριστότητας. Ο τρόπος διορισμού του τίτου Ελίου Γεμινίου Μακεδόνος ως λογιστού κουράτορος της Απολωνίας δηλώνεται στην επιγραφή μας με την ένδειξη, όπως σας είπα, εκθείας προστάξεως, έκφραση η οποία απαντάται ιδιαίτερα σπάνια στα αυτοκρατορικά έγγραφα. Πιθανότατα, η αυτοκρατορική απόφαση κοινοποιήθηκε σε αυτόν μέσω επιστολής, η οποία θα περιείχε ενδεχομένως και ειδικές οδηγίες για τα καθήκοντά του, μαντάτα. Εκτός από τη σύνδεση του προσώπου με τον αυτοκράτορα, ως κριτήριο για την αποστολή του, θα πρέπει να ελήφθει υπόψη ένα ακόμα στοιχείο. Όπως προκύπτει και από άλλα παραδείγματα, ακόμα και εκείνα των πόλεων της Ιταλίας, πολλοί εκ των οικονομικών αυτών κρατικών υπαλλήλων αποστέλλονται σε πόλεις που βρίσκονται κοντά στις γενέτειρές τους ή ακόμα διαθέτουν σε αυτές κτηματική περιουσία. Εάν ο επιφανής Θεσσαλονικεύς είχε οικονομικά ερίσματα στην Απολωνία, δεν γνωρίζουμε. Η Εγνατία, ωστόσο, οδός, καθιστούσε την επικοινωνία των δύο πόλων εύκολη. Λοιπά στοιχεία για την δράση του κατά τη λογιστία δεν υπάρχουν, δεν αποκλείεται ωστόσο αυτή να συμπίπτει χρονικά με την τελευταία φάση του οικοδομικού προγράμματος στο κέντρο της Απολωνίας στα τέλη του Δευτέρου και στις αρχές του Τρίτου αιώνα μετά Χριστόν. Με τη δράση του Τίτου Ελίου Γεμινίου Μακεδόνου στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει και η παρουσία εδώ ενός homo novus, ενός νέου ανδρός, του Κλαβδίου Κατούλου Γάλλου. Κλαούντιους Κάτουλους Γάλλους είναι το όνομά του στην λατινική επιγραφή. Σύμφωνα λοιπόν με την προερχόμενη από τη Λάμπεσα Λαμπέσης της Νουμιδίας στην Αφρική επιγραφή, αυτός μετά την Αντλέκτιο Ιντερπρετόριος ή την είσοδό του στη συγκλητική τάξη, εκκινεί τη συγκλητική του καριέρα με το αξίωμα του Curator Civitatis Thessalonicensium. Το βλέπετε εδώ με κόκκινο. Πιθανότατα κατά το έτος 195, μπορείτε να δείτε το cursus honorum από την άλλη πλευρά, και φτάνει στο αξίωμα του Consul Suffectus στα 203 μετά Χριστόν. Η παρουσία του εν λόγω Clarissimus Vir στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας συνδέεται πιθανότατα με τον έλεγχο των οικονομικών της πόλης και δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα που ξεκίνησε εδώ στην εποχή των Αντωνίνων και ολοκληρώθηκε στα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Σεβίρων γύρω στο 200 μετά Χριστόν. Στο οικοδομικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται άλλωστε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και η κατασκευή, ανακαίνιση της βασιλικής, για την οποία ο Τίτος Έλιος Γεμίνιος Μακεδόν παραχώρησε, όπως ήδη σας ανέφερα, μέρος ή πιθανότατα το σύνολο της απαιτούμενης ξυλίας. Να σημειωθεί βέβαια στο σημείο αυτό ότι η παρουσία λογιστών, κουρατόρες, rei publicae στις ελληνικές πόλεις τεκμηριώνεται σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και για την κατασκευή μόνο της βασιλικής.
με βάση την αφιέρωση από την Λαμπένσις, στην οποία αναφέρονται και τα λοιπά, όπως βλέπετε κάτω, μέλη της οικογένειας του Γάλου, η σύζυγός του Φλαβία Σίλβα Πρίσκα και τα τέκνα τους Κλαούντιους Φλάβιους Κάτουλους Μουνατιάνους και Κλαουδία Γκάλιτα, η μέχρι τούδε έρευνα των κατατάσσεις του καταγόμενους από την Αφρική συγκλητικούς, δηλαδή ως πατρίδα του θεωρεί είτε την Κύρτα είτε την Ρουσικάδα. Και μόνον η απόσταση των δύο επαρχιών, της Μακεδονίας και της Νουμιδίας, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της επιγραφής, σύμφωνα με την οποία το cursus honorum του Γκάλους εκκινεί με το αξίωμα του κουράτορ της Θεσσαλονίκης, αλλά και την περιορισμένη διάρκεια της παρουσίας του στην πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας, βλέπετε ότι φεύγει αμέσως σε άλλο πόστο το 195, γύρει το εύλογο ερώτημα πώς δικαιολογείται η ad hoc επιλογή του για μια τέτοια θέση από τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει κατά τη γνώμη μου μια σειρά επιγραφών οι οποίες προέρχονται από τη βορειοανατολική Δαλματία, στις οποίες αναφέρεται τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του Φλαβία Σίλβα Πρίσκα όσο και άλλα μέλη της οικογένειας της τελευταίας. Μία εξ αυτών δίνει ένα επιπλέον στοιχείο για τη σταδιοδρομία του Κλαούντιου Σκάτουλους Γκάλους πριν την ένταξή του στον όρτο Σενατόριους, όταν δηλαδή ήταν ακόμα μέλος της τάξης των Ιππέων. Αυτός δηλαδή, σύμφωνα με την επιγραφή, υπήρξε τριμπούνους της κόχορς Σεκούντα Αουρέλια Νόβα Δελματόρου Μιλιάρια Εκβιτάτα, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του Μάρκου Αυριλίου, συγκεκριμένα μετά τους πολέμους εναντίον των Μαρκομάνων, και τα πρώτα χρόνια του Κομόδου ήταν στρατοπεδευμένη στην περιοχή του σημερινού Τσατσάκ στη δυτική Σερβία. Μία άλλη επιγραφή, η δεύτερη, τεκμηριώνει την κατοχή εκ μέρους της οικογένειας κτηματικής περιουσίας πρέντια στην περιοχή του Municipium Malvesiatium, ενώ, σύμφωνα με την τελευταία επιγραφή, ως Κλαούντι Κάτουλι Γκάλι Κλαρίσιμι Βίρι Λιμπέρτους, ως δηλαδή απελεύθερος του διασημότατου άντρα Κλαούντιους Γκάλους, προσδιορίζεται στο επιτύμβιό του ο Κλαούντιος Ευτύχης. Και αν η καταγωγή της συζύγου του αξιολογοτάτου ανδρός από την περιοχή της Δαλματίας είναι σχεδόν βέβαιη, πιθανή καταγωγή κατά τη γνώμη μου από εκεί δεν αποκλείεται και για τον ίδιο. Βέβαιο πάντως είναι ότι η οικογένεια διαθέτει κτήματα στην περιοχή, ενώ η επιλογή του Γκάλους ως κουράτορος της Θεσσαλονίκης ακολουθεί τον κανόνα, στον οποίο αναφέρθηκα και παραπάνω, σύμφωνα με τον οποίο τα σχετικά πρόσωπα επιλέγονται σε αρκετές περιπτώσεις από γειτονικές περιοχές ή ακόμα και από γειτονικές πόλεις, πράγμα που ισχύει και στην περίπτωση του Τίτου Ελίου Γεμινίου Μακεδόνος. Η ιστορία της οικογένειας του Τίτου Ελίου Γεμινίου Μακεδόνος συνεχίζεται μέσω της κόρης του Γεμινίας Ολυμπιάδος, όσο και κυρίως μέσω της οικογένειας του εγγονού του, γιου μιας δεύτερης άγνωστης εμάς κόρης του Κλαβδίου Μένωνος. Ο τελευταίος, όπως βλέπετε και στην επιγραφή σας εδώ, όχι μόνο δεν παραλείπει να τιμήσει τη θεία του, την αξιολογωτά την Γεμινίου Μακεδόνος του Άρξαντος των Πανελλήνων Θυγατέρα, αλλά συμβάλλει περαιτέρω στην κοινωνική άνοδο της οικογένειας, καθώς νυμφεύεται μία κόρη του υπατικού Κοίντου Ουαλερίου Ροφρίου Ιούστου, ο οποίος χρημάτισε διοικητής της επαρχίας της Μακεδονίας στις αρχές του 3ου αιώνα. Τον βλέπετε εδώ πάλι με το χρώμα. Το curriculum vitae του καταγόμενου πιθανόν από την Ετρουρία συγκλητικού ήταν μέχρι πρόσφατα γνωστό από τρεις προερχόμενες όλες από τη Θεσσαλονίκη επιγραφές. Στις δύο πρώτες, οι οποίες κατασκευάστηκαν με πρωτοβουλία των Κλαβδίου Μένωνος και του ομώνυμου γιού του, αποτιμάται συνοπτικά ο χριστός τρόπος της διοίκησης της επαρχίας εκ μέρους του Ιούστου, όπως δηλώνεται με τις εκφράσεις «αγνός και φιλανθρώπους ηγεμονεύσαντα» και «ασυγκρίτως ηγεμονεύσαντα» αντίστοιχα, και παράλληλα αποτυπώνονται οι δεσμοί των δύο προσώπων. Όπως βλέπετε, την ένδειξη των ευεργέτην στην πρώτη επιγραφή αντικαθιστά η ένδειξη των συγγενήν στη δεύτερη. Στην τρίτη επιγραφή,
η οποία ανηγέρθη με πρωτοβουλία της πόλης και έχει τιμητικό post-mortem χαρακτήρα, ο λαμπρότατος υπατικός αναφέρεται ως παππούς του Κλαβδίου Ρουφρίου Πλωτίνου, ο οποίος πέθανε πρόωρα. Με αυτά τα στοιχεία λοιπόν συντάχθηκε και το 1999 από τον Ματίας Χάιλ το αντίστοιχο λίμα για το πρόσωπο στην προσωπογράφεια Ιμπέρι Ρωμάνη. Ωστόσο, το 2006 η Λένσε Γιοβάνοβα δημοσίευσε μια αναθηματική επιγραφή από την περιοχή των Σκούπων, από την οποία προκύπτει ότι το δίκτυο των δραστηριοτήτων του Ρωμαίου Συγκλητικού ξεπερνά τα όρια της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, όπως βλέπετε και εδώ, για μια ανάθεση στην Ντέα Ιάννα, η αναθέτρια της οποίας Αμάμπυλης προσδιορίζεται ως Ρούφρη Ιούστη Κλαρίση Μητήρη Αντίλα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αναφορά του Κλαρίση Μουσβίρ μέσω του συστήματος ονοματοθεσίας της δούλης του στην περιοχή των Σκούπων, στη Μέζια δηλαδή Σουπέριο, δεν συμπίπτει ή τουλάχιστον εκφεύγει από τα καθήκοντά του ως διοικητή της επαρχίας της Μακεδονίας και μόνο στο πλαίσιο της οικονομικής δράσης του συγκεκριμένου προσώπου στην περιοχή μπορεί να εξηγηθεί. Ο κόιντος, δηλαδή ο Αλέριος Ρούφριος Ιούστος, όπως συμβαίνει και με άλλα μέλη του Όρντο Σενατόριους, με τα οποία φαίνεται μάλιστα να έχει συγγενικούς δεσμούς, διαθέτει κτηματική περιουσία, βίλε et latifundia, στην περιοχή της Κολόνια Φλάβια Σκουπινόρουμ, χωρίς να αποκλείεται και η ενασχόλησή του στην περιοχή αυτή με τα μεταλλεία, τα ρες μετάλλικα. Τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας του κοίντου Αλερίου Ρουφρίου Ιούστου στα νότια όρια της Άνω Μυσίας και σε άμεση γυτνίαση με την επαρχία της Μακεδονίας θα μπορούσαν κατά τη γνώμη μου να αποτελέσουν το πλαίσιο για την εξήγηση της παρουσίας στην περιοχή της Στρούμνιτσα, όπου τοποθετείται με επιφύλαξη η αρχαία πόλη Τιβεριούπολη και του Γαμπρού του, του Τιβέριου δηλαδή Κλαβδίου Μένωνος, τον οποίο βλέπετε πάλι εδώ με χρώμα. Σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή, χαραγμένη σε βάση αγάλματος, η πόλη τιμά τον Τιβέριον Κλάβδιον Μένωνα, τον κράτιστον, της περί αυτήν εύνοιαν και τιμής τον πάτρονα. Ποια μορφή είχαν οι υπηρεσίες που πρόσφερε ο Κλάβδιος Μένων στην κείμενη παρά τη Στρούμνιτσα πόλη, δεν γνωρίζουμε. Πιθανή ωστόσο είναι και η ύπαρξη συγκετικών δεσμών της οικογένειας των Κλαβδίων Μενώνων με την ελίτ και της γειτονικής της Στρούμνιτσα πόλης των Στόβων. Επιπλέον δεν είμαι βέβαιος ότι ο χαρακτηρισμός κράτιστος, τον οποίο ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, τον οποίο φέρει ο Κλάβδιος Μένων στην επιγραφή που σχολιάζουμε εδώ και τον οποίο επίσης φέρει και ένας εκ των γιών του, ο Κλάβδιος Ιούστος, χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές ως διακριτικός της ένταξης του τιμωμένου στη συγκλητική ή έστω την υπική τάξη, αντιστοιχεί δηλαδή στον λατινικό όρο «vir egregius». Κατά την περίοδο που χρονολογούνται οι επιγραφές, ο χαρακτηρισμός κράτιστος διακρίνει τόσο τα μέλη των ordines equester και senatorius, όσο και τα μέλη των τοπικών ελίτ. Ανεξάρτητα ωστόσο από αυτό, η οικογένεια του Κλαβδίου Μένωνος και των τέκνων του, Ρουφρίας Κλαβδίας Εβούλης, Κλαβδίου Ρουφρίου Ιούστου, Κλαβδίου Ρουφρίου Μένωνος του Νεωτέρου και Κλαβδίου Ρουφρίου Πλωτίνου, ο οποίος όπως είδαμε απεβίωσε σε νεαρή ηλικία, αυτοί λοιπόν φροντίζουν μέσω της ανάληψης αξιωμάτων και λειτουργιών τόσο στο επίπεδο της πόλης όσο και σε εκείνο του κοινού των Μακεδόνων να κρατούν ψηλά τη δημοτικότητά τους, ενώ δεν παραβλέπουν η δημόσια παρουσία τους να αποτυπωθεί στο αστικό τοπίο με τη μορφή αγαλμάτων και μνημείων. Τρεις όμοιες, όπως βλέπετε και στη διαφάνειά σας, ως προς το περιεχόμενό τους επιγραφές, μας πληροφορούν για την ανέγερση με πρωτοβουλία των φυλών της πόλης αντίστοιχων ανδριάντων προς τιμήν του πρεσβύτερου Κλαβδίου Μένωνος. Και στις τρεις υπάρχει η ένδειξη δια Κλαβδίων Μένωνος και Εβούλης των Τέκνων. Από τη διαδικασία δηλαδή της ανέγερσης των σχετικών μνημείων δεν απουσιάζουν ποτέ τα μέλη της οικογένειας. Από τη σχεδιαζόμενη, τη μελετημένη θα μπορούσαμε να πούμε αυτή πρακτική της κοινωνικής προβολής,
δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει και η τεκμηρίωση μέσω των αντίστοιχων τιμητικών μνημείων, των σχέσεων με τις ρωμαϊκές αρχές και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τη ρωμαϊκή διοίκηση και τον αυτοκράτορα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κλάβδιος Μένων, ο πρεσβύτερος, τιμά ως ευεργέτην με την ανέγερση αγάλματος τον γνωστό νομομαθή από τα Θυάτυρα, Μάρκο Γναίο Λικίνιο Ρουφίνο, των κράτιστων και λαμπρότατων και εμπειρότατων νόμων υπατικών κατά τη διατύπωση της επιγραφής. Ποια μορφή είχε η ευεργεσία του διάσημου νομομαθούς προς τον επιφανή Θεσσαλονικαία, δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα πάντως με έναν τιμητικό βωμό από τη Βέρεια, ο Λικίνιος Ρουφίνος, ο γνωστός δηλαδή νομομαθής, συνηγόρησε υπέρ των απόψεων του μακεδονικού κοινού σχετικά με την συμμετοχή των Θεσσαλών στα φορολογικά βάρη της επαρχίας. Από την άλλη, βλέπετε στα δεξιά, οι σύνεδροι των Μακεδόνων αντιδρούν άμεσα στο θάνατο ενός εκ των γιών του Κλαβδίου Μένωνος, του Κλαβδίου Ρουφρίου Πλουτίνου, για τον οποίο μιλήσαμε και παραπάνω, αναγείρουν δηλαδή τον Αντριάντα του Τεθνεώτος εις παραμυθίαν του πατρός. Η δημοτικότητα της οικογένειας φτάνει στο απόγειό της με τον αδελφό του Πλωτίνου και ομώνυμο του πατέρα τους, Τιβέριο Κλάβδιο Ρούφριο Μένωνα, τον βλέπετε πάλι εδώ με το χρώμα. Σύμφωνα με τέσσερις, η μία δυστυχώς σώζεται σε πολύ αποσπασματική μορφή. Σύμφωνα λοιπόν με τέσσερις εξαγγελίες για τη διοργάνωση μονομαχικών αγώνων και κυνηγησιών, Invitationes ant munera venation et gladiatorum, οι οποίες βρέθηκαν στην αρχαία αγορά της Θεσσαλονίκης, αυτός με τη σύζυγό του Βεβία Μάγνα, στο διάστημα από το 252 μέχρι το 260, χρηματοδότησαν τη διεξαγωγή μονομαχικών αγώνων και κυνηγεσίων τόσο στην έδρα του κοινού των Μακεδόνων, στη Βέρεια, όσο και στη γενέτειρά του στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα εκ των τεσσάρων κειμένων δηλώνεται η εμπλοκή του αυτοκράτορα στη συγκεκριμένη διοργάνωση στην πρωτεύουσα της επαρχίας με την ένδειξη εκθείας δωρεάς των κυρίων ημών σεβαστών. Ως γνωστόν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μονομαχικοί αγώνες και τα κυνηγέσια εξέφευγαν από το καθορισμένο πλαίσιο, εδώ, όπως βλέπετε, οι αγώνες των μονομάχων διεξάγονται περί ψυχής, δηλαδή sine missione, ενώ τα κυνηγέσια με τη χρήση εισαγωμένων ζώων, έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια παρέκκληση από το κανόνα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις ήταν απαραίτητη η αυτοκρατορική έγκριση, την οποία φαίνεται να έχει το ζεύγος από τη Θεσσαλονίκη. Ο όρος δωρεά που χρησιμοποιείται εδώ αντιστοιχεί στο λατινικό όρο «donatio», ο οποίος προπαγανδίζεται αρκετά συχνά στα νομίσματα των μικρασιατικών πόλεων, στα οποία μάλιστα απεικονίζονται και εξωτικά ζώα, Παναγιώτη. Σε άλλες περιπτώσεις, ο όρος αυτός αντικαθίστανται από τον όρο «συγχώρησης», κατά θείαν «συγχώρηση». Μία επιστολή λοιπόν που βρέθηκε πρόσφατα στην Ιεράπολη και χρονολογείται στην εποχή του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου το 151-52 περιγράφει την σχετική διαδικασία. Εδώ δηλαδή ο αυτοκράτορας απαντά σε αίτημα του αρχιερέα Τίτου Φλαβίου Μενίσκου σχετικά με τη διοργάνωση τριήμερων μονομαχικών αγώνων στις οποίες θα λάβουν μέρος 20 ζεύγοι μονομάχων. Ανάλογη πιθανότατα διαδικασία θα πρέπει μάλλον να υποθέσει κανείς ότι ακολουθείται και στην περίπτωση του ζεύγου Τιβερίου Κλαβδίου Μένωνος και της Βεβίας Μάγνας. Δηλαδή γράφουν στον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας τους απαντά με επιστολή ότι μπορούν να προχωρήσουν στην διοργάνωση που σκέφτονται. Είμαι καλά στο χρόνο. Την περισσή φροντίδα την οποία το ζεύγος από τη Θεσσαλονίκη επέδειξε ακόμα και για την εξωτερική όψη των εξαγγελιών, οι πλάκες τις οποίες αποκατέστησε η κυρία Βελένη κοσμούνται με ζωγραφικές παραστάσεις. Την περισσή λοιπόν φροντίδα την οποία το ζεύγος από τη Θεσσαλονίκη επέδειξε ακόμα και για την εξωτερική όψη των εξαγγελιών δικαιολογεί κατά τη γνώμη μου μία επιγραφή από το Βενεβέντο. Σύμφωνα με αυτή, κάποιο πρόσωπο, το οποίο το όνομα δεν σώζεται στην επιγραφή, σημειώνει ότι ολοκλήρωσε, consumavit, την κατασκευή της βασιλικής, in qua
Tambule muneris apeo entiti positi sunt. Είναι το κόκκινο στη φωτοτυπία, στην διαφάνεια. Πιθανότατα πρόκειται και εδώ για εξαγγελίες σε μονομαχικούς αγώνες, όπου σημειώνεται το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες, την ανάμνηση μεμόρια των οποίων ο αναθέτης επιθυμεί να διατηρήσει με την ανάρτησή του στη βασιλική που ο ίδιος κατασκεύασε. Στο ερώτημα βέβαια, το οποίο απασχόλησε και άλλους ερευνητές, τι εξυπηρετεί μια τέτοια πληροφορία μετά μάλιστα το πέρας των αγώνων, η απάντηση νομίζω είναι κατά τη γνώμη μου απλή και θα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί στους μηχανισμούς της συγκρότησης της ταυτότητας εκ μέρους των μελών της ελίτ των πόλεων. Δημιούργουν ένα είδος αρχείου. Η έβρεση των περισσότερων μνημείων, το βλέπετε πάλι και εδώ στην δεξιά σε εσάς στήλη, η έβρεση λοιπόν των περισσότερων μνημείων από αυτά που σχολιάστηκαν ανωτέρω στην ίδια θέση, στην Κασανδρεωτική επίλη, δικαιολογεί κατά τη γνώμη μου την υπόθεση ότι αυτά μετακινήθηκαν εκεί en bloc από το ίδιο ή παρακείμενα οικοδομήματα. Κάποια εξ αυτών, όπως είδαμε και παραπάνω, φαίνεται να κατασκευάστηκαν και να στήθηκαν ταυτόχρονα. Στο ερώτημα, εάν όλα μαζί ή έστω ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών ήταν στημένα στον ίδιο χώρο, παραδείγματος χάρη στη Βασιλική, συγκροτούσαν δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση της Μαρία Γκρανίνο, μια γκαλερί φαμιλιάρι και συνέθεταν το πορτφόλιο, και αυτή η έκφραση είναι δανεισμένη από αλλού, συγκροτούσαν λοιπόν το πορτφόλιο της οικογενειακής ιστορίας των σχετικών προσώπων, μόνον η αρχαιολογική έρευνα που τόσο συστηματικά υποστηρίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μπορεί να καταδείξει. Η οικογένεια του πρώτου γενόμενου άρχοντος των Πανελλήνων από Λαμπροτά της Θεσσαλονικαίων πόλεως, όπως σημειώνεται στην τιμητική για τον Τίτο Έλιο Γεμίνιο Μακεδόνα επιγραφή, με την οικονομική της επιφάνεια, την πολιτική και κοινωνική της δράση, τη φιλία των Ρωμαίων αξιωματούχων, την γνώση και σύσταση κατά τη διατύπωση των κειμένων των αυτοκρατόρων, κυριάρχησε στον πολιτικό και κοινωνικό βίο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και όχι μόνον, για τουλάχιστον 60 χρόνια, όσα ακριβώς αριθμεί και το βιογραφικό του αρχαιολογικού μας μουσείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία.